Our task was to make a brief overview of traditional textile art in Crete. Our road took us to Anoia, where some lovely old women still use their agalios, like they've been doing for generations, to make beautiful textile art, and they were willing to show us. Αυτό είναι το πέτερ και του έχουμε και σταυρό κάνει από παλιά. Αυτή είναι η μύτη. Άμα κάτι λείπει, οι καβαλάριδες. Έχει το αυλάκι, το βάζει, γιατί δεν είναι μόνο ένα χτένι. Βάζουμε άλλο στο φαρδί, στο στενό, στο λεπτό, στο χοντρό. Είναι κάθε ύφαση, έχει και άλλο χτένι. Εδώ είναι η σαΐτα, το μασούρι, το περνοσάιτο. Άμα λείπει, λέει αυτό, η ανιφάντου δεν κάνει τίποτα. Έχει 101 κομματάκια. Ένα να λείπει, λέει. Κάνω τη γουριά σήμερα, θα κάνω τούτο το σχέδιο. Αύριο κάνω το χαλί. Αυτό τώρα το ξυπαρισάκι που κάνω τώρα είναι 5-5. Ενώ εδώ μπαίνει, ανοίγει, κλείνει μέχρι να γίνει τώρα το σχέδιο. Και μετράς, αν δεν μετράς δεν κάνεις τίποτα. Μετά αρχινούμε αυτό, φαίνομαι την απόσταση, έτσι σκέτο. Το μασούρι, τελειώνει τώρα, ορίστε. Άδειο μασούρι είναι, τώρα έδιασα στο ανεμάκι το. Εδώ είναι πιο χοντρό. Το άλλο το πιο λεπτό είναι πιο κουραστικό σε όλα. Τώρα για να τραβήξω αυτή κάτω από εκεί, παίρνω κόρφο, ορίστε. Δεν είναι δύσκολα. Εύκολα πράγματα είναι. Εδώ θα κάνω το ένα άσπρο, ένα μαύρο. Το φακάτι. Αυτός είναι τώρα. Έρωτας που λένε. Άριστε το. Αυτή είναι η μαυροτροχάτη. Αυτό το λένε μονόπατο. Αυτό είναι το σουφρόξοβλο. Καμιά φορά με δεν με περάσει καμιά κοπελιά. Έλα, λες και το σουφρόξοβλο βαίνεις, επειδή είναι δύσκολο. Επειδή είναι δύσκολο το σουφρόξοβλο βαίνεις, είναι δύσκολο. So, what if you wanted to learn how to make something like that nowadays? In Lyceum Club of Women, apart from an exhibition of their vast collection of traditional costumes from all parts of Greece, you can attend workshops in knitting, sewing and embroidery, taking place all year round, and learn how to make your own creations. Let's have a look. Σχηματίζεται ένα σταυρό πάνω στο. Γι' αυτό την λέμε η Σταυροβελονιά. Και γίνονται πάρα πολλά και αργόσυρα. Αυτό είναι το κουτί, είναι οι τρυπούλες αυτές που βλέπετε. Αυτό είναι ανεβατό, άνωνε. Και αυτό
αυτά. Ριζοπελονιά. Προτύπικο. Το κάνουμε τέλειο μας στο στρίφι. In times when the word crisis has entered our vocabulary, do young girls really want to spend their time knitting? Let's finish our trip with Sevasti. Αυτή τη στιγμή κάνω μία απλή πλέξη αλυσίδα βελονάκι, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε σε τσάντες, την ίδια έχω χρησιμοποιήσει στην μπλούζα, στο σκουφάκι. Ξεκίνησα να πλέκω με τη γιαγιά μου πολλά χρόνια πριν, από πάρα πολύ μικρή, γιατί ήταν παράδοση στο σπίτι και η γιαγιά μου και η μαμά μου έπλεκαν από τα καθημερινά ρούχα που φορούσαμε μέχρι τραπεζομάντιλα και πετσέτες για επίσημα τραπέζια. Και το ξεκίνησα σαν χόμπι έτσι μόνο και μόνο για να τις αντιγράψω. Και σιγά σιγά μου έγινε βίωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κάτι το δημιουργικό. Γεμίζει την ώρα σου και έχεις αποτέλεσμα που το βλέπεις και εντάξει, αισθάνεσαι όμορφα ρε παιδί. Είναι άλλο πράγμα αυτό που φοράς να το έχεις δημιουργήσει μόνος σου. Η ικανοποίηση είναι διπλή από το να πας απλά να το αγοράσεις από κάπου και το κάνεις και ακριβώς όπως θες εσύ. Έχω και μαγιό!